ένα άτομο που έχει περάσει στο χώρο της χρήσης έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους. Το πρόγραμμα Θησέας έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Καταρχήν, είναι το μοναδικό πρόγραμμα απεξάρτησης που έχει δημιουργηθεί και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ένα Δήμο. Χρησιμοποιούμε σαν κύριο θεραπευτικό μοχλό τις θεραπείες μέσω τέχνης. Αυτά τα παιδιά μέσα από την παράσταση βγαίνουν στη ζωή σαν πρωταγωνιστές και μπορούν να πάρουν την ευθύνη να πρωταγωνιστείς στη ζωή σου. Και αυτό είναι, νομίζω, σπουδαίο. Το θέατρο, ξέρετε, λειτουργεί αποκαλυπτικά. Στο θέατρο δεν μπορείς να κρυφτείς. Και νομίζω ότι το μαθαίνουν συχνά αυτά τα παιδιά μέσα από την δραματοθεραπεία. Η παράσταση τους μαθαίνει να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, να βοηθά ο ένας τον άλλον, μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες. Κάτι που δεν το έχουν μάθει. Είναι, ξέρετε, πολύ παρτάκηδες. Κάτι που λέμε συνεχώς όταν κάποιος έρθει για πρώτη φορά στο πρόγραμμα είναι ότι η απεξάρτησή του είναι ένα ταξίδι που θα το κάνουμε όλοι μαζί. Ο ενδιαφερόμενος, η οικογένειά του και το θεραπευτικό πρόγραμμα. Έμαθα να εμπιστεύομαι. Και εγώ να είμαι αληθινός σε σχέση με τους ανθρώπους. Αλλά απ' όλα έμαθα να είμαι αποφασιστικός και άμεσος. Τελικά κακές στιγμές δεν υπάρχουν, νομίζω. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές, αλλά τελικά κάτι για να έχει και νόημα και να είναι ωραίο πρέπει να έχει και δυσκολία μέσα. Από όλο αυτό το κομμάτι κρατώ τα θετικά. Δηλαδή την προσπάθειά μου, παρόλες τις δυσκολίες, εκτιμώ αυτό που κέρδισα. Σίγουρα είναι μεγάλη η διαφορά από τότε. Έχω μάθει να εμπιστεύω βασικά τον εαυτό μου και γι' αυτό νιώθω καλύτερα. Η ανάληψη της ευθύνης, ξέρετε, είναι από τα πρώτα πράγματα και τα όρια είναι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουν μέσα σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης. Γι' αυτό πολλές φορές χαριτολογώντας λέμε ότι αν μπορούσαν όλοι οι Έλληνες να περάσουμε σαν από ένα πρόγραμμα απεξάρτησης, τότε και η Ελλάδα και η κοινωνία μας θα ήταν πολύ διαφορετική.